Την φορά κατέθεσε η πρώην σύντροφος του Δημήτρη Λιγνάδη. Εσείς είπατε και της θέσατε ένα ερώτημα όσον αφορά ένα μήνυμα που εστάλει από τον σύζυγό της. Πρώην σύντροφος, δεν υπήρξε ποτέ σύντροφος. Στη φαντασία της κυρίας υπήρξε σύντροφος του κ. Λιγνάδη. Αν παρακολουθήσετε σήμερα τη διαδικασία, πρόκειται περί μιας κυρίας η οποία χρειάζει άλλες βοηθείες γενικότερα. Σήμερα αυτό θα αποκαλυφθεί, δυστυχώς. Στενοχωρούμε που θα κάνω σήμερα πολύ δύσκολες ερωτήσεις στη συγκεκριμένη κυρία, αλλά πρέπει να αποκαλυφθεί τι έγινε. Όλοι αυτοί που εμφανίστηκαν εδώ, σε κάθε τους τοποθέτηση μιλάνε για χειραγώγηση. Κάποιος αυτή τη χειραγώγηση, δηλαδή την έντονη προσωπικότητα του Λιγνάδη, που δήθεν τους χειραγώγησε και γίνανε ερωτικοί του σύντροφοι, η συγκεκριμένη κατά τη φαντασία της, πρέπει να την διερευνήσουμε και να την διευκρινίσουμε. Εδώ δικάζουμε βιασμούς. Δεν δικάζουμε την γοητευτική προσωπικότητα Λιγνάδη, ο οποίος προκαλούσε έρωτα και πάθος. Αυτά ακούσε βιασμό από 4 χρόνια. Από το 1993 μέχρι το 1998, λέει, με βίαζε κάθε μέρα. Τον έπαιρνα τηλέφωνο και με βίαζε κάθε μέρα. Και αυτό όμως το επεξεργάστηκαν δυστυχώς οι εισαγγελείς, οι οποίοι στα πλαίσια αυτής της μπεκατοριάδας άκουσαν και το όνομά τους και να αναφέρεται και να ασκούν διώξεις χωρίς να τηρούν τη δικονομία και διάλεξαν να το κάνουν στο Λιγνάδη. Θέλω να μου πείτε και δύο λόγια για την απόφασή σας να πουλήσετε την ΑΕΛ. Κοιτάξτε, εμένα μου αρέσει να περνάω καλά. Το ποδόσφαιρο για μένα είναι μια εκτόνωση. Δεν μου αρέσει κάτι που συμβαίνει εκεί. Και δεν είναι περνάω αυτό καλά. Που δεν σας αρέσει. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει αυτό που ονειρεύτηκα. Αυτό το λαϊκό κίνημα που ονειρεύτηκα στην Λάρισα δεν υπήρξε ποτέ. Υπάρχει ένας πόλεμος απέναντι στην ομάδα μου. Και έτσι είναι πολύ δύσκολο να αυτό που ονειρεύτηκα και να καταφέρω να οδηγήσω ξανά την ΑΕΛ σε τίτλους, να το κάνω πραγματικότητα, γιατί υπάρχει ένας λυσόδης πόλεμος. Έχετε πει όμως ότι θέλετε να απολαύσετε και την οικογένεια και την περιουσία σας. Την απολαμβάνω. Απλώς είπα την επιστήμη μου πρώτα, δεν είναι κάτι το παρέλειψαν. Είναι δύσκολη η καιρή για μένα. Το βλέπετε κάθε μέρα. Έχω 15 ώρες εργασία. Έχω 2 παιδιά που είναι σε ποιοτική εξέλιξη. Δύσκολη. Ο γιος μου είναι στο δεύτερο αστυνομική, η κόρη μου είναι στη δεύτερη Λυκείου, διαβάζει πολύ. Μένουν μαζί μου τα παιδιά μου εδώ και χρόνια. Το επέλεξαν αυτά. Έχουμε μια υπέροχη σχέση με την πρώην μητέρα τους. Μόλις γίνανε και τα 2 παιδιά 16 ετών, ήρθα στο σπίτι μου. Κάθε Σαββατοκύριακο να τρέχω που παίζει η ΑΕΛ είναι μια απόλαυση για μένα. Αλλά συγχρόνως είναι λίγες ώρες που μου μένουν και θα ήθελα να τις χαρώ και με κάτι διαφορετικό τρόπο.